Πρώτον, δεν υπάρχει η λεγόμενη πέμπτη αξιολόγηση. Δεν υποχρεούται δηλαδή η Ελλάδα σε ηφαισιακά μέτρα όπως αυτά περιλαμβάνονταν στο περιβόητο email του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του κ. Χαρδούβελ. Δεύτερον, ως προς τις μεταρρυθμίσεις που θα υλοποιήσουμε, κατέστη σαφές ότι οι ελληνικές αρχές θα έχουν την ευθύνη για την συγκρότηση της λίστας των μεταρρυθμίσεων, προφανώς για την νομοθέτησή τους και την υλοποίησή τους. Ικανοποιημένη δηλώνει η ελληνική πλευρά από την απόφαση της μήνυ Συνόδου Κορυφής, που σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό έβαλε και πάλι σε τροχιά τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, ενώ αναγνώρισε στην Ελλάδα την ευθύνη να διαμορφώσει το πακέτο των μεταρρυθμίσεων που θα υλοποιήσει. Η Ελλάδα έχει περιθώριο 7 έως 10 ημερών προκειμένου να καταθέσει τη λίστα των δικών της μεταρρυθμίσεων. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, εφόσον η αξιολόγηση των ελληνικών προτάσεων προχωρήσει γρήγορα, οι Ευρωπαίοι θα ξεκλειδώσουν και μέρος από τη δόση των 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα καταθέσουμε τις προτάσεις, το συνολικό πακέτο των προτάσεων όμως για τις μεταρρυθμίσεις, μετά την από κοινού τεχνική επεξεργασία στο λεγόμενο Brussels Group θα κατατεθούν στο Eurogroup προς έγκριση, στο πολιτικό όργανο, και με το που θα υπάρξει αυτή η διαδικασία, όπως φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί, θα είναι δυνατή και μια σταδιακή εκροή χρημάτων τα οποία, είτε χρημάτων που αφορούν τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών τα οποία ανήκουν στην Ελλάδα, τον S&P στο λεγόμενο, το 1,9 δις, είτε χρημάτων σταδιακά που αφορούν τα υπολοιπόμενα των 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάντως, η Άγγελα Μέρκελ βλέπει την άλλη πλευρά της απόφασης και ξεκαθάρισε ότι η εκταμείευση χρημάτων θα γίνει μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η τρέχουσα αξιολόγηση. Die Erklärung vom 20. Februar gilt vollumfänglich, wie wir jetzt, glaube ich, hier auch geschrieben haben, vollumfänglich. Gilt jeder Paragraph dieser Erklärung und damit auch der Paragraph, in dem steht, jedwede Auszahlung der ausstehenden Tranche des EFSF-Programms und die Überweisung der SMP-Gewinne 2014 ist nur möglich, wenn die Institutionen dem Abschluss der Überprüfung der verlängerten Vereinbarung zustimmen. Beide Maßnahmen müssen von der Eurogruppe genehmigt werden. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης δεν ισχύουν, ούτε πρόκειται να ληφθούν ηφαισιακά μέτρα. Δηλώνει μάλιστα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες του ξεκαθάρισαν πως δεν ζητούν ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης του προηγούμενου προγράμματος. Ξεχάστε τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Δεν υπάρχουν ηφαισιακά μέτρα, δεν υπάρχει mail Χαρδούβελ. Δεν υπάρχει δέσμευση της Ελλάδας για πρωτογενές πλεώνασμα 3,5%. Διαβάστε τη συμφωνία της 20ης του Απριλίου. Και πιστεύουμε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα αντικαταστήσουν τα ηφαισιακά μέτρα των προηγούμενων δεσμεύσεων της κυβέρνησης Σαμαρά, της μειώσης στο ΦΠΑ, της αυξήσεις στο ΦΠΑ, της αυξήσεις στο ΦΠΑ στα φάρμακα, στα νησιά της χώρας μας, στον τουρισμό, της μειώσης συντάξεις, αυτά τα ηφαισιακά μέτρα τελείωσαν. Είχα την ανάγκη σε μια τέτα-τέτ συνάντηση και με την κυρία Μέρκελ και με τον πρόεδρο Λαντ και με τους επικεφαλείς θεσμών να τους ρωτήσω, υπάρχει θέμα πέμπτης αξιολόγησης? Μου απάντησαν όχι, δεν υπάρχει. Να τους ρωτήσω, ζητάτε από μένα να εφαρμόσω αυτά τα οποία δεν μπόρεσε ο κύριος Σαμαράς να εφαρμόσει? Η απάντηση ήταν όχι βεβαίως. Η Γερμανίδα καγκελάριος όμως επιμένει να αναφέρεται στις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο email Χαρδούβελη και να ζητά ισοδύναμα για όποια μέτρα αντικατασταθούν. Η griechische Regierung die Möglichkeit hat, einzelne Reformen, die am 10. Dezember als noch ausstehend da waren, durch andere Reformen zu ersetzen, wenn sie im Rahmen, deshalb haben wir innerhalb des Rahmens der Vereinbarung, den gleichen Effekt erbringen. Und ob sie den gleichen Effekt erbringen, müssen die Institutionen feststellen und dann der Eurogruppe vorschlagen. Das heißt, Beispiel, wenn es um eine Pensionsreform geht oder um den öffentlichen Dienst, dann kann man die so machen oder so machen. Man kann eine Steuerreform in verschiedenen Ausprägungen machen. Wichtig ist, dass zum Schluss das Ganze finanziell auch aufgeht.
Ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη μετά το τέλος της Συνόδου διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας προς τους διεθνείς οργανισμούς, ούτε φυσικά με τους μισθούς και τις συντάξεις. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα βραχυχρόνιας ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Οι υποχρεώσεις μας, τόσο προς τους πολίτες, αυτό που αφορά τον κόσμο, όσο όμως και ως προς τους θεσμούς, είναι απολύτως εξασφαλισμένες. Και φυσικά είναι αυτονόητη η ασφάλεια των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες. Ο φωτογραφικός φακός αποτύπωσε τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας γράφει τις δηλώσεις του τα ξημερώματα, παρακολουθώντας τη Γερμανίδα καγκελάριο να απαντά σε ερωτήσεις για την Ελλάδα και έχοντας στο πλάι του τους στενούς του συνεργάτες. Ξεκάθαρη προϋπόθεση για να σωθεί η Ελλάδα από την ασφυξία είναι ο κύριος Τσίπρας να περάσει τις εξετάσεις των νέων μέτρων. Βαθμολογητές του θα είναι η Τρόικα στην Αθήνα και το Eurogroup στις Βρυξέλλες, την ώρα που ο χρόνος και τα χρήματα τελειώνουν. Όπως τελειώνουν και τα ψέματα που ακούγαμε μέχρι τώρα. Κατανοούμε τη δυσκολία του κυρίου Σαμαρά να αποδεχθεί ότι υπάρχουν κυβερνήσεις που διαπραγματεύονται. Άλλωστε δεν τον βοηθούν και οι αναμνήσεις του από τις συνόδους κορυφής. Αποχωρούσε με πακέτα ηφαισιακών μέτρων και περικοπών.